that I could stay. Wish for this moment to never go away. But it's all in my mind. And though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night. And you can't put up a fight in the misty light. Streets all alone, all you can see, thinking about what your life came to be. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the misty light. Like the mothers of Brazil find their way. We're all on our own, but you're the most beautiful I've ever known. You're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the misty light. Staying alive to prevent all the chaos.
όλους και καλώς ήρθατε ξανά στο κανάλι μου. Είμαι εδώ, πιστή στο ραντεβού που σας είχα δώσει στο προηγούμενο βίντεο, για να σας δείξω τις αλλαγές που έχω κάνει εδώ στο υπνοδωμάτιό μας. Για όσες δεν είδατε το προηγούμενο βίντεο, σας έδειχνα την ανανέωση στο εξοχικό. Στην ουσία τι έκανα, άλλαξα εδώ κάποια πράγματα και τα προηγούμενα φωτιστικά που είχα τα πήγα στο εξοχικό, ταιριάξαν υπέροχα επειδή είναι πολύ ρομαντικό το setting εκεί πέρα. Έδεσαν πάρα πολύ ωραία με το κρεβάτι, έτσι το ρομαντικό αυτό το σιδερένιο που έχουμε στο εξοχικό. Αν δεν είδατε το προηγούμενο βίντεο, θα σας βάλω link κάτω στο κουτί περιγραφής για να πάτε να το τσεκάρετε. Είναι μερικές πινελιές ακόμα που θα κάνω. Έχω να αλλάξω λίγο τον καθρέφτη, να τον βάψω, να αλλάξω κάτι πομολάκια, κάτι τέτοια πραγματάκια. Αλλά κατά τα άλλα είναι σε πολύ καλό επίπεδο, οπότε μπορείτε να πάτε να το τσεκάρετε. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω τις αλλαγές που έκανα. Άλλαξα φωτιστικά και μάλιστα ξαναδιάλεξα φωτιστικά από τη Λοράσλη και εδώ να σημειώσω ότι δεν έχουμε συνεργασία στο συγκεκριμένο βίντεο με τη Λοράσλη. Ξέρετε ότι έχουμε συνεργαστεί παλαιότερα σε δύο βίντεο. Τίποτα, ήταν ξεκάθαρα μία αυθόρμητη δική μου πρωτοβουλία να αλλάξω φωτιστικά. Μπήκα στο e-shop της Λοράσλη, είδα ότι έχει εκπτώσεις κατά την περίοδο των εκπτώσεων. Μην φανταστείτε ότι είχε φοβερές εκπτώσεις, 20% είχε. Παρ' όλα αυτά, μου άρεσαν πάρα πολύ τα συγκεκριμένα φωτιστικά. Ήθελα να κάνω μια αλλαγή εδώ στο υπνοδωμάτιο. Ήθελα να φύγω από το τόσο έντονο ρομαντικό εδώ στο υπνοδωμάτιο και να πάω έτσι σε ένα λίγο πιο κομψό στυλ, συνδυάζοντας βέβαια και το ρομαντικό στοιχείο όπως πάντα άλλωστε. Οπότε διάλεξα φωτιστικό ορφής, δύο λαμπατεράκια και μια καινούργια πεπλωματοθήκη για να τα συνδυάσω έτσι όλα μαζί. Τονίζω λοιπόν ότι δεν είναι το βίντεο σε συνεργασία, αλίμονο, δεν έχω κάτι να κρύψω. Αν το βίντεο ήταν σε συνεργασία θα το έλεγα, δουλειά μου είναι άλλωστε να έχω συνεργασίες στα πλαίσια αυτού του καναλιού και αυτού που κάνω, αλλά όχι, ήταν τυχαίο, ήταν μια δικιά μου πρωτοβουλία ξεκάρφωτη από συνεργασίες. Ήθελα εγώ να κάνω μια αλλαγή στο υπνοδωμάτιο και την έκανα. Μάλιστα τα συγκεκριμένα φωτιστικά τα αποφάσισα μέσα σε ούτε μία ώρα. Μπήκα στο e-shop, τα είδα, λέω, α, πάρα πολύ ωραία, θα τα πάρω. Τα πήρα τσακ και μάλιστα πρέπει να έχουν εξαντληθεί. Αυτή τη στιγμή δηλαδή το οροφής αποκλείεται να υπάρχει. Τα λαμπάτερ δεν ξέρω, αλλά το οροφής εξαντλήθηκε κατευθείαν. Πρέπει να ήταν ή το τελευταίο ή το πρώτο τελευταίο κομμάτι που πήρα. Οπότε θα σας κάνω ένα room tour να σας δείξω τις αλλαγές που έκανα. Το καλό είναι ότι τα άλλα μου φωτιστικά από Λοράσλη, τα οποία τα αγαπώ πολύ και μ' αρέσανε, δεν θα τα στερηθώ, θα τα έχω στο εξοχικό, δεν θα πάνε δηλαδή στράφη, οπότε τα αξιοποίησα, τα έβαλα εκεί, οπότε όλα καλά. Όπως ακούτε η φωνή μου δεν έχει επανέλθει πλήρως γιατί το κρυωματάκι καλά κρατεί ακόμα. Η Ναταλία μου έδωσε πολύ γερό κρύωμα, αυτή το ξεπέρασε γρήγορα. Εγώ έκανα 10 μέρες και να το ξεπεράσω, τέλος πάντων. Δεν πειράζει, χτίζω κι εγώ νοσοποιητικό μαζί με το Ναταλάκι. Οπότε αυτά, πάμε να σας κάνω ένα room tour, να σας δείξω τις αλλαγές εδώ στο δωμάτιο και να σας δείξω και κάποια άλλα πραγματάκια που έχω. Έχω πάρα πολύ ωραία κεριά να σας δείξω. Γιατί βίντεο της Μαριαλένας πια χωρίς κεριά δεν γίνεται. Ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ τα κεριά. Και έχω να σας δείξω και κάτι πολύ όμορφα κοσμηματάκια. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Καθώς λοιπόν μπαίνεις στο δωμάτιο, βλέπεις αυτό εδώ το σκαμπό. Το θυμάστε αυτό το σκαμπό, σας το είχα δείξει. Ταμπουρέ λέγεται. Είναι με ανάκληση και χωράει πολλά πράγματα. Είναι πάρα πολύ βολικό. Να σας πω την αλήθεια, εξαιτίας αυτού του ταμπουρέ μπορώ να πω ότι ήθελα να τροποποιήσω, να αλλάξω και τα άλλα πραγματάκια εδώ στο υπνοδωμάτιο. Λοιπόν, οι βασικές αλλαγές που θα παρατηρήσετε στο υπνοδωμάτιο είναι τα φωτιστικά, αλλά και το φωτιστικό οροφής. Θυμάστε λοιπόν ότι είχα τα λευκά φωτιστικά από τη Λοράσλη, τα οποία πραγματικά ήταν πολύ αγαπημένα και χαίρομαι που θα τα αξιοποιήσω στο εξοχικό, αλλά ήθελα μια αλλαγή. Οπότε διάλεξα αυτό εδώ, αυτή τη σειρά της Λοράσλη. Μάλλον θα πρέπει να το κλείσω λίγο, για να σας δείξω λίγο τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, το φωτιστικό είναι ασημί, με αυτό το σβαροφσκάκι εδώ πάνω, να κάνω ένα zoom για να το δείτε. Αυτό λοιπόν είναι το φωτιστικό, έχει και αυτό εδώ το κρυστάλλινο, το οποίο δένει πάρα πολύ με τα πόμολα που έχω και με το κουρτινόξυλο, γιατί και το κουρτινόξυλό μας, αν δείτε εκεί στην άκρη, εδώ, έχει τέτοιες λεπτομέρειες.
Αυτό είναι λοιπόν το φωτιστικό. Θα το ξανανοίξω για να έχω το φως. Έχει γκρι καπελάκια όπως είδατε. Δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται η σειρά, αλλά πραγματικά νομίζω ότι έχουν εξαντληθεί τα συγκεκριμένα, γιατί όταν εγώ τα παρήγγειλα πρέπει να ήταν ή το τελευταίο ή το προτελευταίο φωτιστικό οροφής. Μετά εξαντλήθηκε, έχω την αίσθηση. Ίσως να υπάρχουν τα πορτατίφ, δεν είμαι σίγουρη. Τα πορτατίφ λοιπόν είναι αυτά εδώ. Ήμουνα σκεπτική αρχικά, δεν ήξερα τι να κάνω, να σας πω την αλήθεια, γιατί είναι λίγο χαμηλά σε σχέση με τα προηγούμενα που είχα και ειδικά με το δικό μου, γιατί δεν είχα ίδια προηγουμένως, είχα δύο διαφορετικά. Παρόλα αυτά, μ' αρέσαν πολύ, δεν είπα να τα αλλάξω. Θα με βόλευε να ήταν λίγο πιο ψηλά, αλλά δεν πειράζει, είναι τόσο όμορφο το σχέδιό τους. Έβαλα λοιπόν κάποια βιβλία για να πάρει λίγο ύψος το κομοδίνο και νομίζω ότι είναι πολύ έτσι ωραίος ο συνδυασμός. Μ' αρέσει το βιβλίο με το φωτιστικό μαζί. Και στην πλευρά μου, ξέρετε οι περισσότερες ότι εγώ κοιμάμαι από αυτή την πλευρά, έχω και τις κρεμούλες μου εδώ. Έχω βάλει επίσης δύο βιβλία, τα οποία έτσι ταιριάζανε κιόλας χρωματικά. Και όπως βλέπετε το καπελάκι του, να το κλείσω κιόλας λίγο, αν και δεν θα φανεί πολύ κλειστό, αλλά ναι, θα το ξανανάψω τελικά. Μ' άρεσε πάρα πολύ η επιλογή τελικά των συγκεκριμένων φωτιστικών. Και καθώς χάζευα στη Λόρα Άσλι και έβλεπα τέλος πάντων, γενικά μπαίνω συχνά στη Λόρα Άσλι και ψωνίζω και πετσέτες έχω πάρει κατά διαστήματα και χαλάκια πολύ έτσι ωραία που μου αρέσουν. Οπότε είχα καιρό να πάρω μια παπλωματοθήκη και επειδή τώρα έβαλα πολύ ασημή σε όλο το δωμάτιο, διάλεξα αυτήν εδώ. Η παπλωματοθήκη ενδεχομένως να είναι διαθέσιμη και είναι και διπλής όψης, από τη μία είναι λευκή, σαν το μαξιλάρι βασικά, μην τη γυρνάω, σαν το μαξιλάρι, και από τη μία είναι έτσι γκρία σημή. Μου κάνει πολύ αριστοκρατική η συγκεκριμένη, όλες οι παπλωματοθήκες από τη Λόρα Άσλι είναι πολύ αριστοκρατικές. Οπότε ναι, μου αρέσει πάρα πολύ έτσι η επιλογή, είχα και αυτό το γκρί μαξιλαράκι και το επέλεξα. Να σας πω την αλήθεια, έχει και το ασορτή σατέν μαξιλάρι, σαν αυτό με το παγόνι που είχα, αλλά επειδή πήγε αρκετά το σύνολο, το μαξιλάρι αυτό το άφησα, ενδεχομένως να το πάρω κάποια στιγμή, αν υπάρχει, γιατί υπήρχε τελευταία στιγμή που το τσέκαρα, θα το δω. Και από πάνω, όπως βλέπετε, άλλαξα τα κάδρα και έβαλα ασημή κορνίζες. Βασικά το δεξιά το είχα το ίδιο, αυτά τα λουλούδια είχα, αλλά ταιριάζαν πάρα πολύ. Έβαλα το Να είμαστε in bed, αυτά είναι από ντεσένιο, έβαλα τις ασημή μου τις κορνίζες. Την αριστερή μάλιστα άνοιξα καινούρια, γιατί έχω αρκετές κορνίζες. Και έτσι νομίζω ότι σεταρίστηκαν όλα. Φωτιστικά, κουρτινόξυλα, όλα εδώ, τα πάντα, πόμολα, όλα. Δεν άλλαξα το κάδρο από στίκι, αυτό εδώ. Το Every Love Story is Beautiful But Ours is My Favorite, που λέει Μαργιαλένα Γιώργος, τα ονόματά μας δηλαδή. Δεν ήθελα να τα αλλάξω, γιατί πραγματικά το έχω αγαπήσει αυτό το κάδρο από στίκι. Ξέρω ότι πολλές το πήρατε όταν είχαμε κάνει τη συνεργασία με τα στίκη και το διαλέξατε. Είναι πολύ έτσι γλυκό και όμορφο προσωποποιημένο κάδρο. Αυτές λοιπόν είναι οι αλλαγές. Αυτό είναι ένα κουβαρτάκι το οποίο το βάλα έτσι εδώ για extra layering. Οπότε νομίζω τώρα ότι όλα έχουν ταιριάξει. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν δένει. Αρέσει πολύ. Οι κουρτίνες μου όπως τις ξέρετε και από την πλευρά τώρα της τουαλέτας, να είμαι κι εγώ, δεν έχω κάνει αλλαγές, αυτό είναι επειδή άκουγα μουσική. Εδώ πέρα είναι λοιπόν κάποια καλλιντικά μου, τέλος πάντων έχω παντού καλλιντικά, έχω εδώ, σε αυτό εδώ το επιπλάκι από Λιντέκο. Έχω μέσα στο πρώτο συρτάρι που γίνεται χαμός και θέλω να κάνουμε μαζί μία τακτοποίηση οπωσδήποτε. Να σας δείξω και συλλογή καλλιντικών, γιατί σας το έχω υποσχεθεί, με παλέτες από Makeup Revolution, από Rouge και γενικότερα καλλιντικά, και να κάνω και μία καθάριση. Οπότε εδώ έχω κάποιες κολόνιες, κάποια αρωματικά, αγαπημένα, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο από The Pioneers. Είναι ένα pillow mist. Με ρωτάτε πολλές φορές από που παίρνω τα pillow mist μου. Έχω διάφορα. Αυτό είναι από The Pioneers. Έχω αυτό από Laura Ashley. Έχω από Molton Brown. Έχω ένα άλλο καινούριο. Αυτό εδώ.
που έχω στο, εδώ στον δίσκο, αυτό εδώ το νέο, αυτό χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο και είναι από Look Fantastic. Θα σας δείξω λίγο και το δισκάκι μετά. Εδώ λοιπόν έχω διάφορα πράγματα όπως βλέπετε, κοσμήματα και τέτοια πράγματα. Και εδώ έχω το βάλει και ένα καινούριο κεράκι από Candyland, το οποίο πραγματικά μυρίζει υπέροχα, δεν το έχω κάψει. Κρατήθηκα για να σας τα δείξω πρώτα και μετά. Και έτσι, εδώ το Passion for Fashion, αυτή τη ταμπελίτσα την οποία την είχα πάρει από Notos Home πριν πάρα πολλά χρόνια. Και από κάτω το καδράκι She Designed a Life She Loved από Decennium. Το αγαπημένο μου ματάκι το έφερα εδώ αυτό γιατί είχα δύο στο σαλόνι από Καλίστη, που έχει τα πιο όμορφα χειροποίητα γούρια και μάτια ever. Και από πίσω η κρεμάστρα μου με λίγες αγαπημένες τσάντες, γιατί σε κάποια φάση την είχα περφορτώσει, τώρα τα μάζεψα, έχω τις πιο αγαπημένες και τις μικρές κυρίως, αν θέλω έτσι γρήγορα να πάρω ένα μικρό τσαντάκι. Αυτά. Α, να σας δείξω και το δισκάκι. Εδώ πέρα στο δισκάκι έχω βάλει το Love, αυτό εδώ το ξύλινο το οποίο το είχα πάρει από Σιν και σας το είχα δείξει. Αυτό το πουλάκι το οποίο είναι η Nart, το οποίο είναι πολύ όμορφο έτσι για ρομαντική διακόσμηση. Και αυτό το κερί το οποίο μυρίζει υπέροχα και λέει πάνω The Notebook, είναι κερί με θέμα το ημερολόγιο, την ταινία. Και έχω βάλει και μερικά wax melts έτσι για decor από Candyland όλα αυτά. Θα σας τα δείξω αναλυτικά σε λιγάκι. Και φυσικά έχω ανάψει και άλλα κεράκια παλαιότερα που είχα, αυτό είναι από Revolution. Εδώ άναψα και τα ρεσουδάκια μου, τα ανάβω καμιά φορά, είχα καιρό να τα ανάψω και είπα να τα ανάψω τώρα έτσι, μια που σας δείχνω ολοκληρωμένο tour του δωματίου και όχι απλά το στρώσιμο του κρεβατιού. Και αυτό το κεράκι από This Works. Αυτά λοιπόν όλα, και εδώ ο καθρέφτης μου. Γεια! Αυτές ήταν λοιπόν όλες οι αλλαγές. Ελπίζω έτσι να σας άρεσαν, να πήρατε κάποιες ιδέες. Και τώρα θα αφήσω την κάμερα και θα κάτσω τώρα κάπου εδώ στο κρεβάτι να τα πούμε λιγάκι. Θα βάλω μάλλον καφεδάκι να τα πούμε και να σας δείξω και κάτι άλλα πραγματάκια που έχω. Έκατσα λοιπόν εδώ, έχω φέρει διάφορα πραγματάκια να σας δείξω. Καταρχήν περιμένω τα σχόλιά σας, να μου πείτε πώς σας φάνηκε η αλλαγή. Εμένα μου αρέσει πολύ, φυσικά μου άρεσε και το προηγούμενο setting με το πιο ρομαντικό έτσι ύφος. Αν και κακά τα ψέματα και τώρα είναι πολύ ρομαντικό το ύπνο δωμάτιο, απλά δεν είναι τόσο full ρομαντικό όπως ήταν προηγουμένως με το έτσι λευκό φωτιστικό με τα κλαδάκια αυτό από Λορεάσλι, με τα λευκά φωτιστικά. Τώρα νομίζω έχει γίνει έτσι ένα τσίκ λίγο πιο κομψό, λίγο πιο σάμπι σικ. Έχω λοιπόν να σας δείξω σήμερα κάποια κοσμηματάκια που μου ήρθανε από Sylvia X. Σας έχω ξαναμιλήσει για τα Sylvia X και πραγματικά τα θεωρώ ξεχωριστά, γιατί είναι προσωποποιημένα κοσμήματα. Κάνουν βέβαια αρκετό καιρό να έρθουνε. Κάνουν κανένα 20ήμερο κάπου εκεί για να φτάσουνε και μπορεί και λίγο παραπάνω, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα πότε τα παρήγγειλα, γιατί είναι προσωποποιημένα και φτιάχνονται όπως το θέλεις εσύ. Το ένα είναι αυτό εδώ το κολιεδάκι που φοράω, θα σας κάνω και κοντινά πλάνα αργότερα για να τα δείτε, το οποίο είναι πολύ ρομαντικό και μου άρεσε πολύ και αυτή τη φορά διάλεξα ασημένια κοσμήματα, κορίτσια μου, γιατί κάνω το λάθος να διαλέγω πάντα χρυσά, γιατί μου αρέσουν πολύ τα χρυσά κοσμήματα, πάρα πολύ, και σε ασήμι έχω λίγα, οπότε αυτή τη φορά ήταν ασημένιες οι επιλογές μου. Αυτό εδώ έχει να κάνει με το ζώδιο, είναι του Απριλίου, επειδή εγώ έχω γενέθλια 29 Απριλίου, δεν έχει δηλαδή μονόγραμμα και τέτοια, είναι το σχέδιο του ζωδίου σου, δεν έχει τα ζώδια πάνω, έχει κάτι λουλουδάκια εμένα, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και κλασικό και κομψό, από αυτά που μου αρέσουν πολύ να φοράω έτσι σε καθημερινή βάση, και ρομαντικό το συγκεκριμένο. Μετά διάλεξα άλλο ένα, πήρα τις κοντές αλυσίδες ή τις μεσαίες, νομίζω τις, όχι την πιο κοντή, την επόμενη, δεν θυμάμαι τώρα μάκρος, θα σας βάλω link κάτω στο κουτί περιγραφής. Και πρέπει να έχω και εκπτωτικό κωδικό, αν θυμάμαι καλά. Ό,τι έχω τέλος πάντων θα σας το βάλω κάτω στο κουτί περιγραφής. Το επόμενο που έχω να σας δείξω είναι πραγματικά πανέμορφο. Είναι αυτό εδώ το κλειδάκι. Αυτό.
το οποίο λέει και το όνομά μου πάνω, Μαρλέν. Είναι πανέμορφο πραγματικά και δεν είναι και πολύ μεγάλο, είναι τόσο όσο. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ, το ξεχώρισα. Οπότε θα το φορέσω αρκετά γιατί είναι πολύ ρομαντικό και πολύ ιδιαίτερο. Και το τελευταίο που έχω να σας δείξω, όχι λάθος, είναι όλα σε αυτά τα πολύ όμορφα κουτάκια γενικά της Sylvia X και έχουν και μαντιλάκια για να τα καθαρίζεις. Διάλεξα λοιπόν και μία κλασική καρδούλα σε ασημή χρώμα, κάτι το οποίο δεν είχα και είναι αυτή εδώ. Αυτή είναι εδώ, με μια πετρούλα μέσα. Μ' άρεσε πάρα πολύ, είναι λίγο σαν 3D να το πω καλά. Και εντάξει, μια καρδούλα είναι all time classic και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ωραία για layering και γενικότερα πολύ όμορφη και διακριτική. Και αυτά ήταν τα Sylvia X κοσμήματα που είχα να σας δείξω. Θα σας βάλω κάτω links και κωδικούς και τα λοιπά κάτω στο κουτί περιγραφής για να πάτε να τα τσεκάρετε. Σας είπα, είναι πολύ καλή ποιότητα. Έχω πάρα πολλά κολλιά από Sylvia X και πραγματικά δεν έχουν πάθει τίποτα και πολλά τα έχω φορέσει και στη θάλασσα και δεν έχουν πάθει τίποτα. Αν εξαιρέσει το γεγονός ότι κάνουν λίγο καιρό να έρθουν, δηλαδή μπορεί να φτάσει και 20-25 μέρες. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ καλά και για τις τιμές τους θεωρώ ότι είναι μια χαρά. Πάμε λοιπόν να σας δείξω τα κεράκια από Candyland, τα οποία τα φτιάχνουν δύο κοπέλες, η Ειρήνη και η Μελίνα. Έχουν και Etsy shop. Πριν σας είπα ότι έχουν μόνο κατάστημα στο Etsy, αλλά βλέπω ότι έχουν και site και κατάστημα στο Etsy και προφίλ στο Instagram, οπότε μπορείτε να τα δείτε παντού. Τα κεριά τους είναι υπέροχα. Στέλνουν μαζί και οδηγίες καύσης και σωστής χρήσης και αυτό το πολύ ωραίο thank you note. Και πάμε να σας δείξω. Τα περισσότερα λοιπόν κεριά τους είναι σε αυτό εδώ το container, το βαζάκι, το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφο και κλείνει έτσι. Πολλά ανυπομονούσα να σας τα δείξω γιατί δεν τα έχω κάψει τα περισσότερα, γιατί ήθελα να σας τα δείξω και άθικτα. Κάποια ήθελα βέβαια να κάψω και μερικά για να έχω και μία άποψη πέρα από τη μυρωδιά του κεριού. Τα κεριά έχουν υπέροχη μυρωδιά. Μυρωδιά που δεν σου προκαλεί πονοκέφαλο. Μυρωδιά που αναδύεται όμορφα στο χώρο και μυρίζει τόσο όσο. Οι πολύ έντονες μυρωδιές μου προκαλούν πονοκέφαλο. Αλλά δεν είναι και από τα κεριά που τα ανάβεις και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Κεριά όμορφα, αρωματικά, όσο πρέπει. Αυτά που μου αρέσουν και αγαπώ και θέλω να έχω και να ξαναέχω στη συλλογή μου. Το πρώτο που έπιασα στα χέρια μου είναι αυτό εδώ το Fresh Laundry, το οποίο του μυρίζει καθαριότητα στην ουσία. Μυρίζει υπέροχα και για όσους αγαπούν την καθαριότητα και την φρεσκάδα, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο το συγκεκριμένο κερί. Αυτό λοιπόν αγαπημένο. Το άλλο που καίει πίσω και δεν θα το σταματήσω τώρα, δεν θα το σβήσω γιατί θα αργήσει να στερεοποιηθεί, αλλά θα σας κάνω πλάνο. Είναι από την ταινία The Notebook, το ημερολόγιο. Πραγματικά πόσο όμορφη ιδέα να αξιοποιήσεις τις τόσες δραματικές ταινίες και να κάνεις αντίστοιχα κεριά. Συγκεκριμένα μου είχε στείλει και κάποιες μυρωδιές για να τα ξέρω. Μου μύριζε καρπούζι, αλλά δεν ήμουν σίγουρη. Οπότε μου είπε ότι πράγματι το Notebook έχει μυρωδιά μάγκο και καρπούζι, μάγκο και watermelon, υπέροχη μυρωδιά, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ιδιαίτερη. Αυτό λοιπόν, μετά μου στείλαν αυτό το υπέροχο κερί καραμέλα, στο ποτήρι αυτό το πάρα πολύ όμορφο, με λουλούδια μέσα αποξηραμένα και ξύλινο φυτίλι, ξέρετε από αυτά που κάνουν τον ήχο, ό,τι πρέπει για μας που αγαπάμε τις κόζι καταστάσεις. Ξέρετε εσείς που με παρακολουθείτε. Υπέροχο, μυρίζει τέλεια, μυρίζει έντονα καραμέλα. Δεν ήθελα να το κάψω γιατί έπρεπε να το δείτε έτσι, άθικτο πρώτα. Πάρα πολύ περιποιημένα γενικά όλα τους τα κεριά με το αυτοκόλλητό τους όλα υπέροχα. Μετά μου στείλανε όλη τους την συλλογή στην ρομαντική σειρά που βγάλανε για του Αγίου Βαλεντίνου, την οποία φυσικά μπορείς να έχεις όλο τον χρόνο, εμείς οι ρομαντικές ψυχές ειδικά. Αυτά τα τέσσερα, πάμε να δούμε τι είναι. Το πρώτο το έχω κάψει αρκετά, το I Love You, και πραγματικά είναι υπέροχο κερί. Κοιτάξτε τι όμορφη ετικέτα που έχει, I Love You, και πάμε να σας πω ακριβώς τι μυρωδιά έχει, γιατί θα κάνω κανένα λάθος. Το I Love You είναι με σοκολάτα, μυγδάλου και φρούτα του δάσου. Η αλήθεια είναι ότι μου ερχόταν μυρωδιά από φρούτα αλλά και σοκολάτας, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω τι ακριβώς είναι. Γενικά είμαι πολύ κακή στο να περιγράφω μυρωδιές. Γι' αυτό πάντα έχω και τα σκονάκια μου στο κινητό να σας λέω ακριβώς τις μυρωδιές των κεριών, γιατί από μόνη μου
δεν θα τα κατάφερνα καθόλου καλά. Μετά είναι αυτό εδώ, το You Are My Everything, το οποίο το έχω διακοσμήσει πάνω στην τουαλέτα μου και ανυπομονώ να το κάψω, το οποίο... Ναι, αυτό μυρίζει καραμέλα, μυρίζει έντονα, αλλά μυρίζει και μελομακάρονο. Ναι, έχει λοιπόν άρωμα καραμελωμένου μελομακάρονου με σοκολάτα. Αυτό. Μετά, αυτό εδώ, το οποίο κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Αυτό, το ροζ, που είναι το You Are My Perfect Match. Και έχει ένα κουτί με σπίρτα απ' έξω. Πάρα πολύ όμορφο. Αυτό είναι σοκολάτα και γλυκό τριαντάφυλλο. Και πράγματι, κορίτσια μου, μυρίζω τριαντάφυλλο. Ναι. Φοβερές μυρωδιές, πολύ ιδιαίτερες. Και μ' αρέσει που βάζουν παντού τη σοκολάτα. Είναι τέλειο αυτό. Και το τελευταίο, πολύ έτσι ιδιαίτερο και έξυπνο, σε άλλο ένα τέτοιο βαζάκι που λέει You make my heart melt, έχουν βάλει wax melts. Αυτά τα πολύ ωραία, ξέρετε, τις καρδούλες. Κοιτάξτε εδώ. Αφού τα έκρυβα, να σας πω την αλήθεια, γιατί λέω η Ναταλία θα τα περάσει για σοκολατάκι και θα τα φάει. Όπως και κάτι άλλο που έχω, που θα σας δείξω. Βλέπετε λοιπόν, έχει πάρα πολλά μικρά wax melts, τα οποία και αυτά μυρίζουν σοκολάτα, αλλά να σας πω. Ναι, ναι, άρωμα φράουλα και σοκολάτα, ξεκάθαρα. Εντάξει, αυτό το ψηλό καταλαβαίνουμε, δεν είμαι τόσο άσχετη. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω κάψει μερικά στο diffuser αυτό που έχω για τα melts και είναι υπέροχο. Και επίσης μου στείλαν αυτό το πολύ όμορφο κουτάκι, το οποίο... Κοιτάξτε τι περιποιημένο που είναι καταρχήν. Έχει αυτή την πολύ ωραία κορδέλα με τον πύργο του Άιφελ και όλα αυτά. Το όμορφο τους λογότυπο. Δεν είναι σαν κουτί με σοκολατάκια. Γι' αυτό σας λέω άνετα την πατάς. Έχει λοιπόν μέσα wax melts, πάρα πολύ ωραία. Έχω βγάλει μερικά, τα έχω βάλει στο δίσκο. Σε αυτές τις υπέροχες καρδούλες με μυρωδιά white chocolate. Είχε μέσα 7-8 κάπου εκεί. Πάρα πολύ ωραία. Μυρίζουν υπέροχα και γενικά τα κρύβω γιατί η Ναταλία άμα τα δει, εντάξει, δεν τρώει γενικά σοκολάτες χωρίς να ρωτήσει, αλλά άμα τα δει θα τα παράσει για σοκολατάκι και δεν ξέρεις πότε τι γίνεται. Λέει ο Γιώργος, καλή είναι σαν σοκολατάκια, κρύφτα μου λέει, τα βρει η Ναταλία και τα φάει. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία όλα, τα κορίτσια κάνουν εκπληκτική δουλειά και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ να βοηθάω όσο μπορώ στα πλαίσια του δυνατού από την πλευρά μου. Μικρές επιχειρήσεις έτσι που κάνουν αυτό που αγαπάνε και φαίνεται έτσι το μεράκι τους και η αγάπη τους στη δουλειά τους. Χτύπησα το τηλέφωνο μου και δεν θυμάμαι που σας είχα αφήσει. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τι σας έλεγα ακριβώς. Νομίζω σας μίλαγα για μικρές επιχειρήσεις και πόσο πολύ μ' αρέσει έτσι να... αν μπορούμε ο καθένας να βοηθάει ο ένας τον άλλον και να στηρίζουμε τη δουλειά, ειδικά ανθρώπων έτσι που αγαπάνε αυτό που κάνουν και το κάνουν έτσι με πολύ μεράκι. Τέλος πάντων, χάρηκα πάρα πολύ που σας τα έδειξα τα κεράκια από Candyland, γιατί περίμενα πως και πως κάποια να τα κάψω και δεν ήθελα, δηλαδή την καραμέλα. Θέλω τόσο καιρό να την κάψω, αλλά εντάξει, ήθελα να σας τη δείξω έτσι. Έτσι, άθικτη. Αυτά λοιπόν είχα να σας δείξω σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε η αλλαγή εδώ στο υπνοδωμάτιο. Περιμένω σχόλια, να συζητήσουμε λιγάκι, να μου πείτε γενικά. Ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε θα σας απαντήσω φυσικά, όπως πάντα. Κάτω στο κουτί περιγραφής θα βρείτε links για τα κοσμηματάκια από Sylvia X και φυσικά όλα τα links για τα πολύ ωραία κεράκια από Candyland και τον εκπτωτικό μου κωδικό Marlene 15 νομίζω είναι ο κωδικός μου, αλλά για να μην πω κάτι λάθος θα σας το γράψω κιόλας και στο κουτί περιγραφής και εδώ αν είναι, για να κάνετε τα ψώνια σας. Έρχεται σύντομα και ανανέωση στο παιδικό δωμάτιο της Ναταλίας, αν και με περιμένει πάρα πολύ δουλειά για να μπορέσω να βάλω μία τάξη στο δωμάτιό της και να το φέρω έτσι σε μια καλή κατάσταση για να σας το δείξω, αλλά σύντομα θα είναι κάτι το οποίο θα μοιραστώ μαζί σας στα επόμενα βίντεο. Αυτά λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι, να σας κράτησε καλή παρεούλα. Αν μην ξεχάσετε να κάνετε like και να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας τη σχετική καμπανούλα για να παίρνετε ειδοποίηση όταν βάζω κάτι καινούργιο. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!